Η εξερεύνησή μας για τα πιο όμορφα σημεία εδώ στην Κεφαλονιά συνεχίζεται. Βρισκόμαστε στο λιμνοσπήλαιο Μελισσάνης και πάμε να το εξερευνήσουμε μαζί για τα μάτια σας μόνο. Πάμε. Φύγαμε. Πάμε. Πού βρισκόμαστε, Γεράσιμε? Λοιπόν, στο είπα ότι θα σ' αρέσει. Είμαστε στο λιμνοσπήλαιο της Μελισσάνης, που βρίσκεται κοντά στην πόλη της Άμμης, στην Κεφαλονιά, στην ανατολική πλευρά της Κεφαλονιάς. Το σπήλαιο ανακαλύφθηκε πριν από 3.000 χρόνια από τους αρχαίους κάτοικους του νησιού και αμέσως συνδέθηκε με την λατρεία των νυμφών και του αρχαίου θεού Πάνα. Φτιάξαν και ένα μύθος σχετικά με την ομορφιά του σπηλαίου. Εμπνεύστηκαν από αυτό, σύμφωνα με τον οποίο υπήρχε μία νύμφη, η Μελισσάνη, ζούσε σε αυτή την περιοχή και ερωτεύτηκε τον θεό Πάνα. Αυτός όμως την απέρριψε και έτσι αυτή αυτοκτόνησε μέσα στο σπήλαιο. Πρόκειται για το κυριότερο πόρο έλξης του νησιού, της Κεφαλονιάς. Επισκέπτεται καθημερινά από χιλιάδες επισκέπτες. Δεν θα μείνουμε όμως μόνο εδώ, μου πεις ότι θα με πας και κάπου... Θα πάμε στο δεύτερο στη δεύτερη αίθουσα του λιμνοσπηλαίου της Μελισσάνης. Είναι πιο σκοτεινό, πιο απόκοσμο, διότι η οροφή του δεν έχει καταρρεύσει. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Ζούμε όμορφα και στη Μελισσάνη. Ζούμε όμορφα. Στο νησάκι, στο κεντρικό σημείο του νησιού, βρέθηκε από αρχαιολόγους το εδόλιο το οποίο αναπαριστούσε τις νύμφες οι οποίες χόρευαν γύρω από το θεό Πάνα, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αργοστολίου. Ζούμε όμορφα.